Υπάρχει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που σου φτιάχνει τη διάθεση και μόνο που θα τον δεις. Ένα του βλέμμα. Η αγαπημένη μου πόρτα που πάντα την ανοίγω και βαίνω με το δεξί να μπω. Γιατί είναι σαν να μπαίνω στο δικό μου το σπίτι. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε αυτό το βλέμμα, αυτό το ξεχωριστό άνθρωπο, με την ιδιαίτερη ψυχή. Γιάννη. Μη χειρότερα. Ζωγραφίζεις. Γιατί, δεν το ξέρες. Μόνο ωραία ρούχα ήξερα. Να σου πω κάτι. Τη σχολή καλλοτεχνών που πήγα, θεωρήθηκα εξαιρετικό ταλέντο. Αλλά η ζωή τότε δεν αγοράζανε πίνακες πριν 50 χρόνια. Έτσι. Και αναγκάστηκα και έγινα σχεδιαστής μόδας. Πώς το έπαθες και ήρθες μετά από 3 τόσα χρόνια. Θέλω να σε ανακρίνω. Θέλω να μάθω τα πάντα για σένα. Το αποφάσισες τώρα. Ναι. Θα μου κάνεις ανάκριση. Τα πάντα. Χαλάλη σου. Άντε. Να σου πω κάτι. Είσαι ένα χαρισματικό κορίτσι. Σου έχω εμπιστοσύνη. Και θα είναι να, δυναμίες. Να έχω μια συνέντευξη με ένα κορίτσι σαν και σένα. Θυμάμαι που είχα κάποτε μια άλλη συνάντηση. Έχω κάνει χιλιάδες συνεντεύξεις και αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχισμένο να με θυμούνται ακόμα. Γιατί ξέρετε, όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος το ξεχνάνε. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Γιάννη, σε κλέβω από εκεί που είσαι και πάμε αλλού. Πάμε. This ain't about me, it's all in my head. I am thinking, it's all in my head. It's all in my head, it's all in my head. It's all in my head, it's all in my head. It's all in my head, it's all in my head. It's all in my head, it's all in my head. Μοναδικέ Γιάννη Γαλάντη. Πόσο πραγματικά σε αγαπάω και πόσο χαίρομαι όταν έρχομαι σε αυτό το υπέροχο σπίτι, σε ένα από τα σπίτια τα δικά σου, που τρελαίνομαι πάρα πολύ, αλλά ήθελα να σου κάνω ανάκριση, γι' αυτό και ήρθα. Α, έγινες ανακρίτρια. Πολλά πράγματα θέλω να μάθω για σένα. Από τα ξέρετε όλα. Καινούρια. Καινούρια. Καινούρια, Να σου πω το κυριότερο που θέλω. Γιατί δεν έχεις καβαλήσει το καλάμι, γιατί είσαι τόσο προσιτός σε όλους. Παρακολουθούσα πριν πω να σου κάνω την ξαφνική έφοδο στο σπίτι σου. Μπαίνανε μέσα κόσμος, είσαι ακομπλεξάριστος, θα μιλήσεις σε όλους.
Θα τους ανοίξεις το σπίτι σου. Τι ωραίο πράγμα. Κοιτάξτε, με την ενέργεια που έχω την καλή, με την καλοσύνη, με το χαμόγελο, όταν γελάς, να έχεις υπόψη σου, δεν γερνάς. Αν δεν γελάς, γερνά. Πόσο χρόνο είσαι? Αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Το μόνο πράγμα που ξέχασα στη ζωή μου, δεν θέλω να το θυμάμαι καθόλου. Αλήθεια? Ναι, στο λόγο μου. Με ρωτάνε καμιά φορά πόσο χρόνο είσαι. Ούτε καν το σκέπτομαι, ούτε καν το θυμάμαι. Και τι ρόλο παίζει η ηλικία? Κανένα ρόλο. Εγώ έμεινα πάντα παιδί. Εξάλλου, να έχεις υπόψη σου, ο χρόνος είναι αδίστακτος. Κακά τα ψέματα. Αλλά να μην μπήκε μέσα μας. Εμένα δεν μπήκε μέσα μου ο χρόνος. Είναι και αυτός φίλος μου, με αγαπάει και μου λέει: έχω καλή ενέργεια. Όπως με αγαπάει όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος, όλη η Αμερική, όπου πάω. Να στείλεις όμως φιλάκια και χαιρετίσματα από τη μία και της Ελλάδας μέχρι και την άλλη που μας βλέπουν. Θέλω φιλιά. Αμερική, Καναδά, παντού. Είμαι τόσο πολύ κουβαντά στα φιλιά, στην αγάπη, στην καλή ενέργεια που προσφέρω τόσο πολύ χαρά σε ανθρώπους και μου προσφέρουνε. Τι ωραίο πράγμα να σε αγαπάει ο κόσμος. Γιάννη, λες όμως για τη χαρά. Τι σε έχει πικράνει στη ζωή σου? Κάποιο το οποίο σου έχει μείνει. Να μοιραστείς μαζί μας αυτό το κάτι που δεν έχεις πει πουθενά. Οι πίκρες και στεναχώριες, ξέρεις τι τις κάνω? Τις λέω κάπου, τις παίρνουν, τις πετάνε στα σκουπίδια. Σε μια φίλη μου, σε ένα φίλο. Τώρα πια τα έχω πετάξει, δεν έχω καμία. Δεν βλέπεις τι χρώματα φορά. Τα χρώματα που ζωγραφίζω. Λοιπόν, είμαι τόσο ευτυχισμένος, δεν θυμάμαι πίκρες. Να πικρώνω τη ζωή μου και να τα θυμάμαι. Απαπαπαπα. No way. Τίποτα. Αυτό εγώ είναι πολύ ωραίο ηθικό δίδαγμα. Ναι. Εγώ δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Και αν έχω στεναχώρια, θα την πω σε μια φίλη μου, σε ένα φίλο μου, σε ένα συγγενή μου. Πάρτε τη και πετάξτε τη. Δεν τη θέλω κοντά μου τη στεναχώρια. Εγώ είμαι χαρούμενος άνθρωπος. Έχουμε πατήσει 2018. Πώς σου φαίνεται? Α, δεν θυμάμαι. Ημερομηνία σας είπα, θα έχω μακριά. Δεν με εκφράζουν καθόλου. Δεν με ενδιαφέρουν οι ημερομηνίες. Με ρωτάει καμιά φορά όλος ο κόσμος πόσο χρόνο. Δεν θυμάμαι. Αλήθεια μου λέει. Βεβαίως. Ναι, αλλά πέρασε μία χρονιά όμως. Μπήκαμε στο 18. Μα δεν θυμάμαι. Όλες οι χρονιές είναι ωραίες. Όσο γίνεται να είναι ωραίος. Είσαι ένας άνθρωπος τόσο κοσμογυρισμένος. Έχεις μπει από παλάτια. Όπου κι αν σκεφτεί ο άνθρωπος, το ανθρώπινο νου, έχεις μπει. Είσαι ενήμερη, βλέπω, είσαι τσακάλι. Ξέρεις όλη μου τη ζωή. Σου έχουν κάνει τα πιο όμορφα δώρα. Σε έχουν προσέξει τόσο πολύ. Ποια προσωπικότητα σου έχει μείνει στην καρδιά σου? Γιατί είσαι τόσο αγαπητός? Αυτό είναι ένα μυστικό μου που το έκανε δώρο η μητέρα μου. Όπως την αγαπούσαν εκείνη. Έχεις τη μαμά σου παντού σε όλο το σπίτι. Γιατί ήταν το δεξί χέρι της Δασκαραγιάννη. Έσωσε πολύ κόσμο. Ήταν μια ηρωίδα σπουδαία. Τη βάπτισε ένας σπουδαίος αυτός, ο σπουδαίος ο Σουρβελής, ένας ήρωας, το δεξί χέρι της Μαντώ Μαυρογένου. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος που γεννήθηκα από τέτοια μάνα. Ήταν και σε όλη μου τη ζωή πλάι μου, μέχρι που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Και οι τρεις μου και οι δυο μου αδερφές, η Φραγκίσκη και η Αναστάση. Είχα τόσο ωραία οικογένεια. Να σου πω κάτι. Διατηρώ αυτή την μεγάλη που έχω ενέργεια, διότι δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν ξενυχτάω, δεν παίζω χαρτιά. Όπως βλέπεις, έχω κάνει ένα καταπληκτικό κήπο με τα λουλούδια, με τα ζωάκια, με τα περιστέρια, με τις κοτούλες, με τα χιλιάδες δώρα που μου έχει. Ο άνθρωπος όταν ασχολείται με τη γη, η γη προστάζει. Εγώ περπατάω ξυπόλυτος για να κάνω γείωση στη γη, για να είμαι υγιής. Και αυτό το έχω πετύχει. Δεν έχω αρρωστήσει ποτέ στη ζωή μου μέχρι τώρα. Εύχομαι να συνεχίσω, να μην ματιαστώ και μόνος μου, γιατί δεν ματιάζομαι. Δεν πιστεύω στα μάτια και σε αυτά τα πράγματα. Πάντως να σας πω, είμαι ευτυχισμένος. Και η προσωπικότητα που με ρωτήσατε πια να πρωτοθυμηθώ, τη Μελίνα που με λάτρευε, την Αυτοκράτηρα Σουράγια που έμενε μαζί μας, την Κένεντι την Τζάκη που μου έκανε το ωραίτερο δώρο η κόρη της, να έχω την υπογραφή της οικογένειας, ότι στόλισα με τους πίνακες
το σπίτι τους. Τι να σας πω, την Τζιν Σίμπεργκ που την είχα κατοπιάσει και έχει πάρει σπίτι, όλους τους καλόπιανα και παίρνουν το σπίτι στη Μύκονο τότε. Η Μύκονο είναι ένα πολύ φτωχό νησί, το οποίο έχει γίνει τώρα. Το πλουσιότερο. Αλλά λυπάμαι τώρα το νησάκι μου. Αυτό δεν είναι ήθελα νησάκι. Να σε ρωτήσω. Μιλήσαμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι που έτρεχα κι εγώ σε όλα τα νησιά με το διπορικό της εκπομπής για να αναδείξουμε τις ομορφιές σε αυτή την όμορφη χώρα που ζούμε, την Ελλάδα. Και μου λες, Μαρία, μην έρθεις φέτος, μου λες, στη Μύκονο. Θα κάνουμε κι άλλα πράγματα, γιατί είμαι στεναχωρημένος. Γιατί ήσουν στεναχωρημένος? Ήμουν στεναχωρημένος γιατί έβλεπα το νησί με τις γεμάτες γουρούνες. Με τους γεμάτους, είχε πολύ φθηνό εισιτήριο για να κάνουν συναγωνισμό οι εφοπλιστές με τα καράβια τους. Γινόταν πανικός. Υπήρχαν τα άκρα. Όπου υπάρχουν πολλοί πλούσιοι, μαζεύονται και οι φτωχοί για να αρπάξουν ό,τι μπορούν. Πολύ κακός κόσμος. Το κακόμοιρο το νησάκι μου, το αγαπάω τόσο πολύ και λυπάμαι πάρα πολύ, παιδιά, που από νησάκι έγινε κοσμοπολιτικό κέντρο. Δεν είναι το νησάκι. Θα μπορούσα να είχα κάνει και ένα άλλο νησί, τη Σκύρο, τη Σέριφο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου νησί πέρα από τη Μύκονο? Μετά από τη Μύκονο, η Τίνος. Πανέμορφη. Η Πανέμορφη με τα 63 της μυθικά χωριά. Αλλά φυσικά αγαπάω όλα τα νησιά. Τη Σέριφο, τη Σύφνο, τη Σύκηνο. Δηλαδή, κάποτε μου έχουν κάνει ένα βιβλίο σπουδαίο εμπνευσμένο από όλη την Ελλάδα. Και αυτό το βιβλίο θα σας το δείξω σε κάποια άλλη εκπομπή. Γύρισα, δεν ξεχνάω ποτέ, που αγαπούσε πάρα πολύ την τέχνη και ήταν πρόεδρος για την τέχνη, η Βάσου Παπανδρέου, και μου έκαναν ένα σπουδαίο βιβλίο για την ελληνική μόδα. Πώς κατάφερα το απλό ταπεινό ύφαντο να το κάνουν το φορέσει η Κάλλας, η Αυτοκράτηρα, η Βασίλισσα των Ιωνίων, η Άννα Μαρία και πολλές, πάρα πολλές προσωπικότητες, οι οποίες ήμουν τόσο ευτυχισμένος και δεν ξεχνάω ποτέ την Ελένη Βλάχου και το Γεχούντι Μενουχίν, το διάσημο αυτό βιολίστα, που με πήγε στο παλάτι της Σοφίας, σε παλάτια, με έπαιρνε μαζί τους, με καλούσαν στο εξωτερικό, δηλαδή γύρισα όλο τον κόσμο. Μέχρι Μικρός, το πρώτο μου ταξίδι, ξέρετε που είχα πάει. Ξέρετε ποιον γιατρό είχε ο Χάις Σελασσέ, ο Αυτοκράτορας. Έλληνα Μυκονιάτη. Να. Και είχα πάει μέχρι και το παλάτι του Χάις Σελασσέ. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ το παλάτι της Αυτοκράτηρας στην Περσία, που ήταν τελευταία φορά με το κότερο στη Μύκονο. Και όταν γύρισαν πίσω, τους, ας μην λέω θλιβερά πράγματα, τους φάξανε όλους τους. Δηλαδή, έχω ζήσει πολύ δυνατά πράγματα, αλλά αυτή που έπαθα σοκ, όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι 18 χρονών, ποια γνώρισα πρώτη μου πελάτησα, πιστεύετε, όταν ξεκίνησα, την Elizabeth Taylor. Αλήθεια. Ήρθε με το North Wind του νομικού, με πήρε ο νομικός που με αγάπηκε πολύ ο εφοπλιστής, μου λέει έρχεται με το North Wind. Με τον άντρα της τότε, τον Eddie Fisher. Και παρέσυρε, πήγα και εγώ με το βαρκάκι απάνω, με τα κουπιά, και μας παρέσυρε η θάλασσα, μας έσωσε φυσικά, κοντεύαμε και δεδεύαμε να πνιγούμε. Τέλος πάντων, αλλά τι να πω για την Ingrid Bergman ή για τη Ρίτα Χέου, την Τζίλντα αυτή τη θεά. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο με βοήθησε να κάνω και ρούχα η Ειρήνη Παπά, με το Steps. Κάναμε την πρεμιέρα μαζί με το Χατζηδάκη, εκείνος είχε τη μουσική, εγώ τα μοντέλα της Ειρήνης Παπά. Να πούμε κάτι το οποίο και το, το ξέρουν και πολλοί. Που, να μην το ξεχάσω, η Τζούλη Κρίστη με βοήθησε και έκανα ρούχα για τον Δόκτωρ Ζιβάκο και για όλα αυτά. Δηλαδή γνώρισα τόσες δόξες, τις οποίες τις έχω δικές μου, τις αγαπάω, διότι ξέρετε πως κρατάς ισορροπία ηθική στους ανθρώπους. Όταν αγαπάς την οικογένεια, είμαι ο μόνος καλλιτέχνης που κατάφερα, και λυπάμαι που δεν κατάφεραν οι άλλοι, να κάνεις παιδιά, να κάνεις εγγόνια, να κάνεις να ζεις με οικογένεια, με μαμά, με μπαμπά, με αδέρφια. Τι ωραία οικογένεια, σε συγκρατεί.
πάρα πολύ. Και δεν κάνεις τα στους σέβεσαι όλους και σαν καλλιτέχνης δεν καταστρέφεσαι. Με ρωτούσανε πολλές φορές, με πέραν τηλέφωνο οι τράπεζες, θες δάνειο που καταστρέψαν όλο τον κόσμο. Λέω, δεν θέλω δάνεια, δανείζω τις τράπεζες. Δεν δανείστηκα ποτέ μου. Δεν δέχτηκα, γι' αυτό ακόμα με βρίσκεται. Ιδανώς θα με βρίσκεται σε καμιά φυλακή, σε καμιά τρύπα, σε καμιά τρόγλη ή θα ήμουν ένα ρεμάλι αν δεν είχα οικογένεια και ηθική ισορροπία και ισορροπία να μην καβαλήσω το καλάμι και σπάσει και πέσω κάτω και κίνδω όπως γίνανε. Και ξέρετε, λυπάμαι για όλους τους συναδέλφους μου, η οποία, ας πούμε, ο Γεράλδος τώρα, έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή μόνος του κέρυμος. Η οικογένεια είναι σπουδαίο πράγμα. Και θα μου κάνει εντύπωση, βρε παιδιά, τώρα την εποχή αυτή που ζούμε, δεν υπάρχει ούτε Επκάλας, ούτε Ειρήνη Παπά, ούτε Μελίδα, δεν ξέρω. Η κακή, η κρίση έχει τυφλώσει τους ανθρώπους και δεν δημιουργεί κανείς. Όχι η κρίση, δεν θα δείξω. Γιατί εγώ μισώ την πολιτική, δεν θα δείξω την εποχή αυτή, εδώ και 40 χρόνια. Κανείς δεν βγήκε. Είδατε κανένα Ντέμι Ρούσο καινούριο, είδατε καμιά Βίκη Λέανδρος, είδατε καμιά Νανά Μουσκούρη, είδατε τίποτα, είδατε καμιά Τιαντία Θεά. Αυτές όλες ήταν θεές οι Ελληνίδες. Γιάννη μου, μία είναι η Αρχόντισσα, μία είναι η Θεά. Έλανε Μενεγάκη. Απαπαπαπαπαπα, καθόλου, όχι. Δεν τη συμπαθώ καθόλου. Παρακαλώ. Δεν τη συμπαθώ. Δεν με συμπαθεί κι αυτή. Αλήθεια. Ναι, ναι. Υπάρχει μέσα στα εκατομμύρια κόσμου να μην σε συμπαθούν. Όπως και η Μελέτη. Δεν με συμπαθούσε ποτέ. Έχω ανθρώπους που αγαπούν όμως πιο σημαντικούς. Χριστίνα Λαμπύρη. Η κυρία της τηλεοράσεως στην Ελλάδα. Κυρία. Number one. Η πιο νέα μια. Πώς, η Σκορδά. Θεή Σκορδά. Η νεαρή κυρία και το αγνό αυτό κορίτσι. Με την αγνότητά της και την αθωότητα που έχει, παντρεύτηκε και ίσως ατύχησε γιατί ήταν πάρα πολύ αθώα. Αυτό λέει πολλά. Ποτέ δεν λες κακία για άνθρωπο. Δεν μπορώ να πω κακία. Δηλαδή μου έχεις πει τόσα πράγματα που πραγματικά αν τα λέγαμε στην κάμερα, οι ίνδρικες και το τι θα γινόταν από πίσω. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, μισό λεπτό, μου χρωμάτισες, μου είπες πριν, μου είπες και το όνομα για συγκεκριμένο άτομο που είναι πρώτη, μία από τις πρώτες σε τηλεθέαση, σε πολύ γνωστή εκπομπή, σε πρωινάδικο. Μου τα είπες όλα, αλλά... Αλλά δεν θα το πω. Μην με προκαλείς, θα σας πω κάτι. Εγώ νομίζω τα πράγματα είναι πολύ απλά. Υπάρχει χημεία. Σε άλλους άνθρωπους ταιριάζεις, τα πας καλά, άλλοι δεν σε συμπαθούν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τη Ρούλα την Κορομιλά που με μισούσε. Τη Μενεγάκη, με μισούσε. Γιατί το λες αυτό? Υπάρχει λόγος που το λέω. Επειδή αγαπούσε πολύ τον Ασλάνη, δεν ήθελε... Της είχε απαγορέψει να παρουσιάζει εμένα. Λοιπόν, το ξέρω πάρα πολύ καλά πολλά πράγματα στις σόμπις. Ωραία, η Ρούλα ήταν το θέμα του Ασλάνη. Η Ελένη Μενεγάκη. Η Ελένη Μενεγάκη απλούστατα, παρόλο που τσέστηλα με τον αδελφό της, ας πούμε, και ένα πολύ ωραίο έργο μου, τη συνάντησα μια μέρα και σε μια έκθεση ζωγραφική στην Κηφισιά. Δεν είχε καμία καλή διάθεση. Ξέρεις, είναι χημεία. Άλυσα, να σας πω κάτι. Αν με αγαπούνε τα 11 εκατομμύρια 12 οι Έλληνες και δεν με αγαπούνε 4-5 άνθρωποι, είναι normal. Και αυτό είναι λογικό. Μία από αυτές είναι αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, πώς με αγαπάει η Λαμπύρη? Παράπονο μου βγάζεις. Βεβαίως και παράπονο το βγάζω γιατί... Αυτό είναι δικό μου παράπονο. Δεν έχω τίποτα με τις κυρίες αυτές ή με την άλλη την... Πώς την είπατε που είναι στο έψιλον. Τη Λαμπύρη. Τη Λαμπύρη την αγαπάς. Η Λαμπύρη, όχι την αγαπάω. Τη θαυμάζω και τη λατρεύω. Και η άλλη, πώς τη λέτε. Η Κατερίνα Καινούργιο. Η Καινούργιο είναι χαριτωμένη.
Γερμανού, παρόλο που ήμουν το αγαπημένο αδερφάκι του πατέρα της και της μητέρα της και την είχαμε στην αγκαλιά όταν ήταν μικρό κοριτσάκι, δεν ασχολήθηκε ποτέ, ούτε ποτέ μου έκανε καμιά πρόταση να... καμιά φιλική. Είναι ανθρώπινα αυτά. Είναι λογικά. Δεν μπορεί να σε αγαπάει. Δεν έχει το δικαίωμα να σε αγαπάει όλος ο κόσμος. Η μελέτη ζει, υπάρχει. Δεν τη βλέπω πουθενά. Τώρα, περιμένει παιδάκι από ό,τι διαβάζαμε. Αλήθεια, μακάρι. Μπράβο της. Παντρεύτηκε. Α. Τέλεια. Να πούμε λιγάκι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άτομα πίσω από τις κάμερες αυτή τη στιγμή και έχεις πάρα πολλούς φίλους που είναι πίσω από τις κάμερες και τους βλέπουμε εδώ, που πραγματικά αγαπάς, βοηθάς και θέλεις να βγαίνουν προς τα πάνω και προς τα έξω και να μπορούν να βγάλουν το καλλιτεχνικό τους το στυλ και να τους μαθαίνουν άνθρωποι. Είναι πολύ ωραίο να βοηθάς τον κόσμο. Και πραγματικά έχεις βοηθήσει. Γιατί το κάνεις αυτό? Από μικρό παιδί η επιτυχία πρέπει να τη μεράζεσαι. Μ' αρέσει να μεράζομαι την επιτυχία μου και να βλέπω και τους άλλους ανθρώπους για να μην αισθάνονται και κομπλεξικά και άσχημα. Και είναι τόσο ωραίο να βοηθάς τους νεότερους ανθρώπους. Όταν έχεις και παιδιά και αγαπάς τα παιδιά σου, αγαπάς όλα τα παιδιά. Δεν αγαπάς μόνο τα δικά σου, γιατί όλα είναι αξιαγάπητα και πρέπει να το βοηθάμε. Έχουν την ανάγκη να τους βοηθήσουμε. Πώς θα είσαι μετά από 20 χρόνια? Τι είπατε? Πώς θα είσαι μετά από 20 χρόνια? Α, δεν ξέρω αν ζω μετά από 20 χρόνια. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορεί να συντηρώ το Γιάννη τον Γαλάτη, γιατί με αγαπάει ο κόσμος και με θέλει να με βλέπει. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός πώς θα είμαι, αν ζω και αν υπάρχω. Αλλά εγώ θα ζω πάντα στις μνήμες των ανθρώπων. Γιατί έκανα τόσα καλά και κάνω τόσα καλά. Να σκεφτείτε τώρα τελευταίο σχέδιο τι κάνω. Πηγαίνουμε και μαζεύουμε ελιές για να κάνουμε λάδι να μεράσουμε στους φτωχούς που έχουν ανάγκη. Είμαι πολύ ευτυχισμένος να βοηθάω τον κόσμο. Και το ξέρει ο κόσμος το βοηθάω. Πολλές φορές είναι λίγο υπερβολικό και ζητάνε παράλογα πράγματα. Αλλά εγώ βοηθάω. Αγαπάω τον κόσμο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος να κάνω καλά πράγματα. Και έχω κάνει πάρα πολλούς ανθρώπους να τους βοηθήσω, να ζωγραφίσουν, να μάθουν, να δημιουργούν. Βοηθάω ανθρώπους με καλή ενέργεια που έχουν διάθεση να προοδεύσουν. Όσοι δεν έχουν διάθεση, τους λέω goodbye, have fun, have a look. Γιάννη Γαλάτη, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Παιδιά, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που ήρθατε, διότι... Περάσαμε την Κυριακή μαζί και ήταν υπέροχο. Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος και ξεχνιέται, θυμάμαι ο Μπάρκουλης, θυμάμαι 100 φίλους καλλιτέχνες που στο τέλος πεθάναν σε παράγκες μόνοι τους. Είδα τον Γερνάρδο, ο Γεράρδο, αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη και πολλούς άλλους φίλους μου που φύγανε όλοι, τον Σλάνη, όλους. Φύγανε όλοι οι νέοι, γιατί για τα προβλήματα και τα βάσανα που δημιουργούσαν και δεν κρατούσαν ισορροπία, δεν ζούσαν με οικογένεια. Δεν είναι σωστό να μένουμε μόνοι μας. Η οικογένεια μας προστατεύει. Τι ωραίο να σε προστατεύουνε. Τι ωραία να αισθάνεσαι παιδάκι και να θέλεις προστασία. Είναι και αυτό ένα χάρισμα. Δεν είναι χάρισμα. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ δημιουργώ. Συνεχίζω να δημιουργώ, δεν το βάζω κάτω, δεν είμαι ψώνιο, είμαι πάρα πολύ συγκροτημένος και τα έχω 400, διότι στην ηλικία μου, αυτή την ηλικία που έχω, που είναι μαγική που εικόνα. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Μα μπορεί να ψάξετε σε κανένα ίντερνετ, θα τη βρείτε πουθενά, οπωσδήποτε. Δεν χάνουν λέξη εδώ, κοίτα. Το στόμα σου κοιτάνε τι θα πεις, τσακάλια θα πάνε είσαστε. Όλοι. Ξέρουνε περίπου, δεν πειράζει όμως, είναι ωραίο να μεγαλώνεις και να ζεις. Αλλά είναι μόνο στους ανθρώπους που φεύγουν. Ναι. Παιδιά μου, χάρηκα που σας είδα. Το γλεντήσαμε, το διασκεδάσαμε. Είναι πολύ friendly, πολύ φιλικό αυτό. Συγγνώμη που πετάω πότε και καμιά αγγλική γλώσσα. Γιατί είναι, είμαστε Έλληνες. Και εγώ
Αγαπάω την πατρίδα μου. Τώρα, μια και είμαστε στη Μύκονο και μιλάνε τα 90% την καθημερινά, μιλάμε αγγλικά ή γαλλικά ή... και αν μιλήσουμε και 5-6 να μας ξεφύγει, συγχωρέστε με. Δεν το κάνω επίτηδες, δεν είμαι σνόμπ, είμαι αντι-σνόμπ. Προς Θεού, τα έχω 400. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Γιάννη Γαλάτη. Φιλιά παιδιά, ζούμε όμορφα. Thank you.